Λέει ότι θέλουμε μια Ελλάδα ανεξάρτητη και εθνικά κυρίαρχη. Αυτό δεν κατάφερε να γίνει ποτέ. Θυμάστε ότι εδώ στον Άθλιο, για να το δούμε και ιστορικά, είχε φυλακιστεί ο Κολοκοτρώνης. Από ποιους? Υπήρχαν και τότε τα λαμόγια της εποχής, οι πολιτικοί της εποχής, οι λεγόμενοι φαναριώτες από μεγάλα τζάκια, οι οποίοι είχαν προσκυνήσει τους Τούρκους και μετά είχαν έρθει εδώ για να αναλάβουν τη διοίκηση της ελεύθερης Ελλάδος. Ξέρετε γιατί τους είχε βολέψει να είναι τον Άθλιο πρωτεύουσα? Γιατί έχει θάλασσα. Και όποτε γινόταν η στραβή, αυτοί μπαίνανε στα καράβια για να φύγουνε. Και καθαρίζανε πάντα, μπαίνανε οι μανιάτες, οι κολοκοτρονέοι, οι κλέφτες από τα βουνά. Πάντα αυτό το πράγμα γινόταν στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι που απομυζούν τον εθνικό μας πλούτο και στα δύσκολα καλούνται οι λίγοι, οι γενναίοι, καλείται ο λαός για να καθαρίσει.